objectif, c'est l'intégrité de la zone euro. Το γεγονός λοιπόν ότι πρέπει να διατηρήσουμε την Ελλάδα και πρέπει όλοι να ενημερωθούμε για το πώς θα το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει χειρονομίες πολύ σημαντικές. Τη ζητήθηκε ένα πρόγραμμα και χτες υπήρξε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία, μαζική ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται. Αυτό είναι και μια ευρωπαϊκή δέσμευση. Θα διαδραματίσουμε σήμερα το ρόλο μας. Οι θεσμοί, η επιτροπή θα αποφανθούν και όλοι μαζί. Θα δούμε αυτό το συνολικό πρόγραμμα και αν θα μπορέσει να αποτελέσει μια βάση για ένα καινούριο πρόγραμμα με βάση τον ESM. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να παρουσιάσει μια ανάλυση κινδύνων, χρηματοοικονομικών κινδύνων για την Ευρωζώνη και φυσικά για την βιωσιμότητα της Ελλάδος. Και τρίτον, πρέπει να δούμε τις ανάγκες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ικανοποίηση αυτού του προγράμματος. Και επί αυτή τη βάση θα έχουμε συζήτηση σήμερα για να αποφανθούμε. Είναι πολύ χρήσιμο να δούμε σήμερα το τι ακριβώς θα γίνει. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα, για τους Έλληνες που έκαναν πάρα πολλές θυσίες και οι οποίοι επιθυμούν να μείνουν στην Ευρωζώνη. Η συνάντηση αυτή είναι σημαντική και για την Ευρωζώνη, για το έργο του ευρώ, έτσι ώστε να παραμείνει ακέραιο. Επίσης, αυτή η συνάντηση είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, διότι είμαστε κοντά στο τέλος της κρίσης, η οποία κρίση ήταν ζημιογόνα για τους πληθυσμούς και φυσικά πρέπει να πω ότι δεν πρέπει όλη αυτή η σταθερότητα να απειλείται. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να αποδείξουμε τη δική μας θέληση και επίσης να αποδείξουμε την υπευθυνότητά μας. Βλέπουμε μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν μια βάση για διαπραγματεύσεις επί τη βάση ενός νέου προγράμματος. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε αυτή τη συνάντηση. Έχετε κάνει ανάλυση κινδύνου για την σταθερότητα της Ευρωζώνης και σε σχέση με τα όσα προτείνει η Ελλάδα? Κοιτάξτε, η γενική αίσθηση είναι ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και χρειάζονται αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις που θα είναι κατάλληλες, θα εγκριθούν από τις ελληνικές αρχές και αυτές πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για το λιγότερο κίνδυνο. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε ένα πρόγραμμα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το ζήτημα του χρέους. Όλα εξαρτώνται από αυτό. Γι' αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές αρχές να δεσμευθούν με τρόπο συνεκτικό και γρήγορο. Όσον αφορά στην εμπιστοσύνη της Ελλάδος, κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την ισχύ της δέσμευσης ελληνικής πλευράς και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αρχικά ήταν μόνο επί χάρτου. Και επί του παρόντος το ελληνικό κοινοβούλιο το ενέκρινε. Άρα είναι μια ισχυρή πολιτική ισχύ. Γι' αυτό πρέπει τώρα να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να τις δούμε στην πράξη, πρέπει να τις ψηφίσουμε γρήγορα. Νομίζω ότι οι υπουργοί αυτό θα αποφανθούν και για μένα το κλειδί είναι η εφαρμογή. Αυτό απαιτείται. Και να τονίσω επίσης ότι από τη μία πλευρά υπάρχει μια πολιτική χειρονομία, αλλά υπάρχει και μια θέληση η οποία θα διατραλωθεί έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Διότι είναι αλήθεια πως στους τελευταίους μήνες η εμπιστοσύνη είχε διαραγεί. Τι ακριβώς θα γίνει λοιπόν σήμερα στις συζητήσεις? Εγώ προσωπικά θα παρουσιάσω την ανάλυση της βιωσιμότητας του προγράμματος. Σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιοι είναι οι όροι έτσι ώστε να ανοίξουμε τις συζητήσεις για ένα νέο πρόγραμμα, ποια είναι η αξιοπιστία που απαιτείται.